Δύσκολη νύχτα, φαντάζομαι. Σήμερα πώς είναι τα πράγματα? Τώρα που εξημέρωσε και είδαμε την έκταση της καταστροφής, μόνο λύπη και θλίψη μπορούμε να πούμε, να εκφράσουμε, όχι κάτι άλλο. Ναι. Το Ψάχι που ήταν ένα μικρό χωριό, ήταν ένα καταπράσινο χωριό το καλοκαίρι, άγρια πελαστήση, αλλά ήταν πράσινο. Τώρα γύρω-γύρω από όλο το χωριό βλέπεις ένα μαύρο τοπίο και τίποτε άλλο. Δυστυχώς. Ναι. Κύριε Κυριάκου, η Γαβριέλα Ζάρτη λέει με καλημέρα. Θέλαμε να μας περιγράψετε την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή. Τι είναι αυτό που βλέπετε εσείς? Ήρθαν πληροφορίες κοντά μας για αναζωπήρωση στο μέτωπο της φωτιάς και θέλουμε λίγο να μας περιγράψετε τι επικρατεί αυτή τη στιγμή. Εγώ, από το σημείο που ήμουν πριν ένα λεπτό, υπάρχει καπνός πολύ προς την πλευρά που είναι το πολέμι και απέναντι από το Ψάδι που είναι το χωριό Κούλου. Έμπορο, ένιδα όμως. Ναι, και ακριβώς η ώρα 6:30 ήταν τα πρώτα φοιτικά μέσα. Ναι. Αγαπητέ μου Μιχάλη, υπάρχει πληροφόρηση από πού ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία? Λένε από παράνομο σκευαλότοπο, από εκεί ξεκίνησε. Ναι, υπάρχει μια περιοχή, ένας ποταμός, λέμε, ένα ανακάτσιν που τώρα δούμε στα κυπριακά, που ονομάζεται Ποφκιάση στο Πολένι. Και μιλούμε, μπορεί να είναι και 3-4 χιλιόμετρα από το Ψάφι. Ξεκίνησε μπουζουκάτω η φωτιά. Την είδαμε τους καπνούς. Κάποια στιγμή είδαμε ένα από τα αεροπλανάκια, τα κίτρινα του τμήματος δασών. Είπαμε, χαρήκαμε και εμείς, ανταποκριθήκαν, ήρθαν τα ψητικά μέσα, να την περιορίσουν κάτω. Ναι. Τα αεροπλάνα τούτο, τα αεροπλάνα, έκαμε και μια βύθιση και έκαμε και μια ρήψη. Όμως το αεροπλάνο αυτό ήταν στην περιφορία και πέρναν που ζαμίζω είδεν το. Έκαμε την ρήψη. Μετά όμως ειδοποίησε. Μετά όμως εκατηλή υπήρξε πολύ ολιγορία να έρθουν τα υπόλοιπα τα ψητικά μέσα. Και ήταν τέτοιοι ανέμοι που σε χρόνο ρεκόρ, όχι χρόνο ρεκόρ, πέρασαν περίπου 20-25 λεπτά, μισή ώρα. Ήταν κάτι όπως τον τυφώνα με φωτιά, όπως το ένας ανεμοστρόβιλος με φωτιά. Μάλιστα. Με πόση ταχύτητα ανήστε. Και πέρασε και δεξιά του χωριού, το Ψάρι είναι ο κύριος δρόμος μετά το πολέμι, η κατεύθυνση προς την Παναγιά. Τα σπίτια είναι δεξιά και αριστερά του δρόμου, του κύριου δρόμου. Και τα άλλα τα υπόλοιπα στα σπίτια είναι στο Καγοπάιο, που ήταν το παλιό το χωριό, στο κάτω Ψάρι. Ναι. Και δεξιά και αριστερά, ήταν όπως έναν πέταλο. Και προχώραγε και μόνο ο τρόπος διαφυγής ήταν η κατεύθυνση του Αγίου Δημητρίου προς την Παναγιά. Καταστράφηκαν περιουσίες, κάηκαν σπίτια, αγαπητέ Μιχάλη? Υπάρχουν τρία σπίτια καταστραμμένα και δεν ξέρω ακριβώς πόσα, αλλά να δούμε τώρα το πρωί. Ναι. Πολλά, με αρκετές ζημιές. Κάποια πάνε μέσα στα σπίτια, κάποιες αυλές. Υπάρχουν πολλές ζημιές. Γίνεται αναφορά ότι κατακάει και κυρίως άγρια βλάστηση, που αυτό δεν είναι ότι είναι, δεν είναι σημαντικό, αλλά περιγράψτε μας πώς ήταν η περιοχή εκεί. Η περιοχή, όταν λέμε η άγρια βλάστηση, μιλούμε, είναι αυτά τα δέντρα που υπάρχουν στην περιοχή μας εδώ. Οι περινιές, τα ονομάζουν, ήταν μεγάλα δέντρα, καταπράσινο. Ένα ακόμα πράσινο τοπίο, το οποίο έχει καταστραφεί και μόνο μαύρο θα αντικρίζεται από το κεφέ. Βράδυ σου στο Ψάφι και έβλεπες γύρω και έβλεπες πράσινο. Ήταν όλα πράσινα από τούτα τα δέντρα. Δρύες, τριμισκές. Δόθηκαν οδηγίες για εκένωση στο Ψάθι λόγω της πυρκαγιάς σχετικά νωρίς και άλλων χωριών εκεί πλησίων. Έγιναν γρήγορα διαδικασίες έτσι ώστε να μην κινδυνεύσει κανείς. Έγιναν κλείσιο δρόμος, επίαν κάποιοι κυριανοί στο πολέμιο και μετά στον Άγιο Δημητριανό. Δεν υπήρχε σημείο να ασφαλέσουν στο χωριό. Μάλιστα. Διότι ήταν μέσα στο χωριό η φωτιά. Ναι. Πώς ενημερωθήκατε για να εκένωσετε ωστόσο το χωριό? Εγώ ήμουν στο πολέμι όταν παίρνουν από το πολέμι και είδαμε τη φωτιά. Ναι. Είδαμε και εκείνον το, που ήταν το πρώτο το αεροπλανάκι. Και μετά πήγαμε στο χωριό, πιάσαμε τα αυτοκίνητα και έχουμε ένα διπλοκάμπινο με
μηχανή της πίεσης πάνω που μπορεί ναι. να βοηθήσει για κατάσβεση φωτιάς. Ναι, να γίνουν οι πρώτες βοήθειες και το πράγμα. Δεν μπορεί να κοντεύσει σε φωτιά μεγάλη. Ναι. Λογικό. Θα καείς. Δηλαδή όταν παίρνουν κόρτα ελαφριά, βλάστηση σε ένα δίπλα στο δρόμο, έτσι πράγματα. Ναι. Δεν μπορεί να κάνει εκείνο το πράγμα να μπαίνουν φυτικά μέσα ή βιτιοφόρα τα φωστικά τα μεγάλα που έχουν πίεση πολύ και μεγάλων όγκων νερού. Μιχάλη μου, για να... Μιχάλη, Μιχάλη μου, να δούμε και το ρεπορτάζ, τι λέει ο Μάριος, είναι μαζί μας, στην παρέα μας. Μείνετε και εσείς μαζί μας. Μείνετε μαζί μας. Μάριος Ιγνατίου, καλημέρα αγαπητοί συνάδελφε. Τον έχουμε τον Μάριο. Μάριο μου, καλή σου μέρα. Καλημέρα, μ' ακούτε. Σ' ακούμε τώρα. Καλημέρα Ανδρέα, καλημέρα Γαβρέλα, καλημέρα κύριε Πρόεδρε. Πραγματικά... Καλημέρα Μάριο. Είναι πολύ λυπηρό. Είναι... Για να μπορέσει κάποιος να καταλάβει το μέγεθος της καταστροφής, πέραν από αυτά που είπε ο πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου, να αναφέρω συμπληρωματικά και να μπορέσω μέσα από την τηλεφωνική σύνδεση να περιγράψω ότι όσπου βλέπει το μάτι, σκεφτείτε ότι είσαστε σε ένα βουνό και κοιτάτε απέναντι και όσο βλέπει το μάτι σας βλέπετε μία μαυρίλα. Ειλικρινά είναι τόσο μεγάλη καταστροφή. Εγώ προσωπικά δεν πίστευα στα μάτια μου. Ξεκινήσαμε με το αυτοκίνητο να φτάσουμε, να κάνουμε μια βόλτα γύρω από την περιοχή και πηγαίναμε από το Ψάθι, από τον Άγιο Δημητριανό, κατεβήκαμε στη Λεμόνα, στη Χούλου και η φωτιά έφτανε μέχρι την Αμαργέτη. Όταν είδα εστίες κοντά στην Αμαργέτη, νομίζω ότι είναι νέα φωτιά. Δεν πίστευα ότι η φωτιά ξεκίνησε από τη Χούλου και έφτασε μέχρι την Αμαργέτη και ήταν ένα, προκλήθηκε από μία πυρκαγιά όλο αυτό το πράγμα. Πραγματικά, ειδικά η ώρα 5-6 όταν βρέθηκα στο Ψάθι εκεί στην Εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, ξαφνικά φυσούσε ο αέρας, Ανδρέα και Γαβριέλα, τη μια έκαιγε δέντρα μέχρι να τρέξει ο κόσμος, οι εθελοντές να τα σβήσουν με λάστιχα, με ό,τι μέσο διέθεταν, με την βοήθεια και όσων πυροσβεστών ήταν εκείνη τη στιγμή, τη μια στο ένα σημείο, την άλλη στο άλλο σημείο. Ξαφνικά, ενώ βρισκόταν η φωτιά στα δεξιά κάτω από το δρόμο, δηλαδή προς την Χούλου και την Λεμόνα, έπαιρνε ένα κυπαρίσι που έμεινε πίσω από την άλλη πλευρά, από τα αριστερά προς την Γιόλου. Καταστράφηκαν εκτός από τα σπίτια, καταστράφηκαν κτηνοτροφικές μονάδες, λάστιχα του υδρευτικού συστήματος, καταστράφηκε μια παιδική χαρά πλησίων της μικρής εκκλησίας της Αγίας Παρασκευής στο Ψάθι, ένας χώρος που πήγαιναν τα παιδιά και έπαιζαν με ένα κιόσκι για ξεκούραση. Ήταν ένα πράσινο χωριό που πλέον είναι ένα μαύρο χωριό, χωρίς καμιά υπερβολή. Μάρια, είδαμε και για μια περίπτωση από έναν κύριο ηλικιωμένο ο οποίος έπεσε μέσα στην πισίνα για να σωθεί. Ναι, Γαβριέλα μου, οι πληροφορίες που είχαμε και εμείς αυτό έλεγαν. Αν και κάποια στιγμή, εκτός από τον κύριο που έπεσε στην πισίνα για να σωθεί, υπήρχαν αναφορές από τους ίδιους τους κατοίκους, οι οποίοι προέβαιναν σε δηλώσεις στα μέσα ενημέρωσης, ότι υπάρχει πληροφορία και για δύο αγνοούμενα πρόσωπα. Βεβαίως, ευτυχώς, όπως εξελίχθηκε το ρεπορτάζ, τα δύο πρόσωπα επικοινώνησαν με την αστυνομία και με άλλα γνωστά τους πρόσωπα. Πρόκειται για δύο Βρετανούς, οι οποίοι εν τέλει αποδείχθηκε ότι ευτυχώς ήταν καλά στην υγεία τους. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας όμως υπήρχαν διάφορες τέτοιες πληροφορίες για ένα παιδάκι το οποίο φαίνεται να υπήρχε πρόβλημα, για ένα κύριο ο οποίος στην αρχή πίστευαν όλοι ότι ήταν αγνοούμενος, δηλαδή ότι δεν έδινε σημάδια ζωής. Ήταν μια κατάσταση δύσκολη. Ο κόσμος προσπαθούσε να σώσει τις περιουσίες του με ό,τι μέσα διέθετε. Προσωπικά, ειλικρινά σας λέω, είδα κόσμο να είναι θλιμμένος, να αγωνιά, να κλαίει, να προσπαθεί με ενυχρά μέσα, με το λάστιχο να σβήσει μια φωτιά η οποία ήταν διπλάσια και τριπλάσια σε μέγεθος από το ίδιο το ύψος του ανθρώπου.
Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Κυριάκου, Μαρία μου. Κύριε Κυριάκου, έχουν επικοινωνήσει από τις αρχές μαζί σας κάποιος αρμόδιος έτσι ώστε να σας ενημερώνει για την κατάσταση και το τι γίνεται στο Ψάθι και με την πορεία της πυρκαγιάς ως κοινοτάρχη? Χθες, καθόλου την διάρκεια της πυρκαγιάς, χθες είχαμε επικοινωνία με την πυροσβεστική υπηρεσία, με την πολιτική άμυνα, με την αστυνομία. Θα συνεχίσει η επικοινωνία μας. Κάποια στιγμή, αργά το απόγευμα, επικοινωνήσε και ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μαζί μας. Ναι. Και μετά, πιο αργά ήρθε ο υπουργός, ο κύριος Χαρτσιώτης Δικαιοσύνης. Επειδή πάνω στο κέντρο συντονισμού στον Άγιο Δημητριανό, εντάξει, είχαμε και μια συνομιλία μαζί με τον κύριο υπουργό. Εντάξει. Και περιμένουμε σήμερα. Οι κάτοικοι είναι καλά, έχετε επικοινωνία με όλους, είναι εντάξει τα πράγματα? Έχουν βρεθεί χωρίς διαμονή. Ναι, κάποιοι έμειναν σε ξενοδοχεία, περίπου 15 άτομα. Μάλιστα. Κάποιοι έμειναν στα σπίτια τους, κάποιοι φιλοξενηθήκαν που συγγενείς τους, και εγώ παράδειγμα έμεινα στο αργά, πολλά αργά. Μετά την μία τα μεσάνυχτα προς δύο, εντάξει, έμεινα, κοιμήθηκα καμιά δύο ώρες στο σπίτι του Ιούμου στο πολέμιο. Μάλιστα. Κύριε Κυριακό, ένα λεπτάκι. Είναι μαζί μας ο κοινοτάρχης της Χούλου, ο κύριος Πέτρος Νεοφυτίδης. Καλή σας μέρα, κύριε Νεοφυτίδη. Καλημέρα σε όλους. Περιγράψτε μας και εσείς την κατάσταση που επικρατεί σήμερα, αν μπορείτε, εκεί κοντά σας. Ναι, πώς να την περιγράψω. Είναι μια τραγική κατάσταση. Πραγματικά είναι ολόματρα όλα. Διότι τώρα φαίνεται, η πραγματική ζημιά φαίνεται τώρα με το φως της ημέρας. Είναι τεράστιες οι καταστροφές. Τι να πω. Τώρα που μιλάμε, κοινοτάρχη μου, τώρα που μιλάμε, έχει αναζωπήρωση, υπάρχουν εστίες φωτιάς? Υπάρχουν εστίες, εντάξει, αλλά μικρές εστίες. Από ό,τι βλέπω τώρα είναι υπό έλεγχο. Η ζημιά όμως έγινε. Η κατάσταση με τον άνεμο αυτή τη στιγμή πώς είναι? Γιατί ο άνεμος είναι αυτός που έκανε και τη μεγαλύτερη ζημιά. Ήταν η δυνατή ανέμη, πάρα πολύ δυνατή ανέμη, εχθές. Δεν μπορούσε να ελέγξει τη φωτιά με κανέναν τρόπο. Με τέτοιους ανέμους. Εντάξει, τώρα είναι εσύ. Έφυσα ανέμος. Η ζημιά έγινε όμως, καλά το είπατε. Η ζημιά αυτό είναι. Ό,τι έκαψε, έκαψε. Τέλειος. Είναι μια κατάσταση τραγική, αποκαρδιωτική. Τι να πω. Εκεί στη Χούλου είχατε καταστροφές σπιτιών, αυτά, κάποιοι άνθρωποι ξεσπιτώθηκαν? Σήμερα θα δούμε, γιατί ήταν απόγευμα η πυρκαγιά και προς νύχταν, οπότε σήμερα θα δούμε τις πραγματικές ζημιές. Ένα σπίτι είναι ξύλινη κατασκευή, έχει καεί, μια αποθήκη από ό,τι ξέρω, αλλά με τις πραγματικές ζημιές θα τις δούμε σήμερα. Μάλιστα. Το ευτύχημα είναι ότι δεν ευθυνήσαμε θύματα. Θύματα, έτσι, σωστό. Μάλιστα, ανθρώπινες ζωές. Έγινε εκένωση της κοινότητας και διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας μέρα, καλή δύναμη. Καλή δύναμη και στον κοινοτάρχη του Ψάθη, τον Μιχάλη τον Κυριακού. Καλή σας δύναμη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία, κύριε Κυριακού. Μάρη, να ρωτήσω κάτι. Τώρα, ακούσαμε φωνές διαμαρτυρίας και από τον Περιφερειάρχη, τον νέο πρόεδρο του Επαρχιακού Συμβουλίου Οργανισμού, ότι δεν είναι δυνατόν να ισχύει αυτό το πρωτόκολλο, δηλαδή να είμαστε στη φωτιά στην Πάφο και οι οδηγίες να δίνονται εκεί στη Λάρνακα. Και να απασχολούνται και άτομα ζωτικής σημασίας. Σωστό. Ανδρέα, είναι γεγονός ότι ο κύριος Πιτσοκοπίτης τον έθιξε αυτό, ο διευθυντής του Τμήματος Δασών, ο κύριος Ιεζεκίλ, ο κύριος Σάββας Ιεζεκίλ, είναι τα τελευταία 25 χρόνια που κάνω δημοσιογραφία, θεωρείται ένας πολύπειρος διοικητικός λειτουργός του τμήματος και πολύ μάχημος, Ανδρέα. Το κύριο του χαρακτηριστικό είναι, ήμουνα σε πάρα πολλές φωτιές που έλεγαν ευτυχώς που είναι εδώ ο Σάββας ο Ιεζεκίλ. Χθες λοιπόν δόθηκε οδηγία να στηθεί το συντονιστικό κέντρο και βεβαίως ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος είναι κυριολεκτικά μπαρουτοκαπνισμένος σε σχέση με αυτές τις περιπτώσεις,
έπρεπε να βρεθεί στο συντονιστικό κέντρο και να γίνει ακολούθως, έγινε παρέμβαση και από ό,τι ενημερωθήκαμε από τον κύριο Πιτσοκοπίτη, κρίση και σκόπιμο να επιστρέψει στο μέτωπο της φωτιάς για να μπορέσει να συντονίσει, γιατί είναι ο καταλληλότερος να συντονίσει. Και πρέπει να σας πω ότι νιώθουν και ήδη οι λειτουργοί και της πυροσβεστικής αλλά και του τμήματος Ζασών, νιώθουν και περισσότερο αυτοπεποίθηση όταν αυτός ο άνθρωπος είναι δίπλα τους στο μέτωπο, στην πρώτη γραμμή της φωτιάς. Έτσι και έγινε. Καλά είναι και τα πρωτόκολλα όμως, Μαρία μου, και ότι πρέπει να ακολουθεί. Ο άνθρωπος ακολούθησε οδηγίες, φαντάζομαι, και βρέθηκε στη Λάρνακα και οτιδήποτε και μετά ήταν. Ο τελευταίος, θα το λέω με πάσα σιγουριά, ο τελευταίος που μπορεί να ευθύνεται είναι. Ναι, αυτό θέλω να σου πω κι εγώ. Ο άνθρωπος εκτελούσε οδηγίες και οτιδήποτε. Εμείς λέμε για αυτή την αναφορά του Προέδρου του Επαρχιακού Οργανισμού της ΠΑΦΟΥ και το ότι αν αυτοί οι κανόνες, η λογική, το πρωτόκολλο, δεν ξέρω πώς το λένε, δεν είμαι ειδικός, δεν γνωρίζω, αλλά έχουμε μάθει ότι η παροιμία λέει ότι ώσπου να πάει το μήνυμα και να έρθει το χαπάρι, η εικόνα άλλαξε στο μέτωπο της φωτιάς. Από την άλλη να σας πω κάτι. Μπορεί εκ πρώτης όψεως και με έτσι μια πρώτη ανάλυση κάποιος να λέει «Μα καλά στις ώρες στείλαν τον πιο καλό γνώστη της περιοχής ή τον πιο ικανό να χειριστεί την κατάσταση, είναι στείλαν τον στη Λάρνακα». Ναι. Αυτή είναι μια αναγνώση. Απ' την άλλη, κάποιοι έπρεπε να πάρουν αποφάσεις. Κάποιοι έπρεπε να ενημερώσουν αυτούς που παίρνουν αποφάσεις. Αν ο επικεφαλής δεν ήταν εκεί μαζί με τους τρεις υπουργούς στη Λάρνακα για να πάρθει απόφαση να ενεργοποιηθεί ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης, για να κληθεί βοήθεια από την Ιορδανία, να καναντέρα από την Ελλάδα, να πάνε ενισχύσεις από τη Λεμεσό, αν δεν μετέφερε κάποιος αυτήν την σοβαρότητα της κατάστασης, ποιος θα έπαιρνε να αποφάσει. Δεν διαφωνώ. Ναι, αλλά ξέρεις κάτι, μισό λεπτό. Ξέρεις κάτι, αγαπητές συνάδελφοι. Σε άλλες χώρες που έχουν πρόβλημα με τις φωτιές, όπως στην Καλιφόρνια, υπάρχουν μεγάλα βαν, τροχόσπιτα μεγάλα, που έχουν μέσα όλο το μηχανισμό και πάνε επί τόπου στον χώρο που γίνεται η φωτιά. Αντρέα, και εδώ υπάρχουν. Έτσι, αυτό, έτσι πρέπει να γίνει, νομίζω, εγώ στον ίδιο. Αφού χθες το βράδυ στήθηκε ειδική μονάδα στον προάβλιο χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου, στον Άγιο Δημητριανό, της αστυνομίας, αν δεν κάνω λάθος, είναι ένα λεωφορείο έκτακτων συσκέψεων της ΜΑΒ, το οποίο στήθηκε και σε αυτό έχει έρθει ο κύριος Χαρτσιώτης και έλαβε την ενημέρωση. Ένα λεωφορείο το οποίο έχει μέσα δορυφορικά. Ωραία. Αυτό θέλουμε να μάθουμε, αυτό περιοχή, υπάρχει. Άμα υπάρχει. Τώρα βέβαια ένας φίλος εδώ ρωτάει, και εδώ είναι και το εύλογο το ερώτημα, πώς είναι δυνατό, λέει, να λειτουργούσε ο παράνομος κυβαλότοπος. Άντε πες μου τώρα εσύ. Ο Κυπρέος ο φίλος ζει στην Κύπρο. Ναι, στην Κύπρο ζει ο φίλος και είναι και σκεπτόμενος πολίτης, δυστυχώς. Δυστυχώς είμαστε αυτοί που είμαστε. Μάλιστα. Έχουμε τους κυβαλότοπους που έχουμε και είμαστε, καθαρίζουμε την αυλή μας και πετάσουμε τα σκουπίδια μέσα στην αυλή του γείτονα ή απέναντι μόνη χωράφα. Τούτοι είμαστε, Ανδρέα, δεν είμαστε διαφορετικοί. Δυστυχώς. Έχεις δίκιο. Καιρό, αντί να χρησιμοποιούμε τα πράσινα σημεία, παίρνουμε τα διπλοκάμπινα, φορτώνουμε τα παλιό πράγματα και πετάσουμε τα μέσα στα χωράφια. Το πρόβλημα είναι ότι δεν μιλάμε, βάζει ένα, συνεχίζουν οι υπόλοιποι που ανεβάζουν και μετά κλαίμε επί ερυπείων όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση. Συνάδελφε, ό,τι νεότερο φαντάζομαι θα μας ενημερώσει στη διάρκεια της εκπομπής. Γαβρίλα, θα είμαστε σε επικοινωνία και με τον Μάριο και ό,τι άλλο προκύψει. Μας διακόπτεις, έρχεσαι, τα λέμε, κουβεντιάζουμε. Πάμε σε ένα ρεπορτάζ και μετά αμέσως μαζί μας θα είναι ο υποψήφιος.